Ένας σαγηνευτικός ηθοποιός, ένας αισθαντικός καλλιτέχνης, ένας ευλογημένος άντρας. Γρηγόρης Βαλτινός, στο Μιλάμε Ελεύθερα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μου έχουν πει ότι θα περάσω πολύ ωραία, έως πολύ άσχημα, γιατί όταν μιλάμε ελεύθερα, περνάμε ή πολύ άσχημα επί τόπου ή αργότερα. Λες, εσύ τώρα τι θα ήθελες περισσότερο? Να σου πω, ούτε το ένα με πειράζει ούτε το άλλο. Μια χαρά. Λοιπόν, ήρθες πάντως για να μείνεις. Ήρθα για να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε πολύ ωραία. Και όχι αυτό που λέμε συνήθως, ότι περνάμε ωραία στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι φυσικό όταν είσαι κάπου φιλοξενούμενος να περνάς ωραία. Περνάμε ωραία γιατί η παράσταση είχε την αποδοχή που περιμέναμε. Ο κόσμος την αγάπησε πάρα πολύ, γελάει πάρα πολύ. Και αυτό είναι μια ευλογία για τον καλλιτέχνη εδώ που τα λέμε, γιατί επιβραβεύονται όλες του οι επιλογές, σκηνοθετικές, υποκριτικές, διανομής, όλα τα πάντα. Τώρα, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είσαι και συνηθισμένος σε αποτυχίες, γιατί δεν νομίζω να είχες και ποτέ. Όχι, αλλά η αποτυχία είναι πολύ πικρό πράγμα και πικρατισμένη για πολύ καιρό. Και λίγες να έχεις είναι αρκετές. Όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Είναι σαν τον πόνο. Είναι δηλαδή, ο Θεός έδωσε, η φύση έδωσε τον πόνο στον άνθρωπο για να προστατεύεται. Αλήθεια, είσαι προετοιμασμένος για αποτυχίες? Α, κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα, ακόμα και από παράσταση σε παράσταση. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες παραστάσεις που λέμε στο θέατρο, μα τι έγινε, πώς συνεννοηθήκαν, τηλεφωνηθήκανε μεταξύ τους, κάτι γίνεται. Ο κόσμος κάτω, το κοινό, είναι ο άλλος υποκριτής, είναι το άλλο πρόσωπο της σκηνής. Συμμετέχει και αυτός με την αναπνοή του, με την παύση του, με το γέλιο του, με το ρυθμό του. Καμιά φορά υπάρχει από κάτω μία αφασία. Δεν επικοινωνεί η σκηνή με την πλατεία. Εκεί λοιπόν λέμε ότι είναι κάτω Σουηδοί. Δώσανε ραντεβού όλοι. Πώς επικοινωνήσανε, δεν ξέρω. Και μαζεύτηκαν όλη την ίδια μέρα. Έτσι λοιπόν, καμιά φορά η αποτυχία μπορεί να έρθει και από παράσταση σε παράσταση. Μία παράσταση να σου βγει καλύτερη, μία. Συνήθως βέβαια οι ηθοποιοί συνδέουν την επιτυχία ή την αποτυχία με το πόσα εισιτήρια κόπηκαν, αν γέμισαν τα ταμεία του θεάτρου και αν η παράσταση πήρε παράταση. Ναι. Κακός. Όχι. Πρέπει δηλαδή να το αντιλαμβάνονται με άλλον τρόπο. Όχι. Εξαρτάται σε ποια επιτυχία στοχεύει κανείς. Άλλο στοχεύει σε μια επιτυχία που έχει να κάνει με το έργο, με την παράσταση, με τις ερμηνείες, με το πόσο θα χαραχτεί το έργο και η παράσταση στις ψυχές των θεατών και πόσο θα την κουβαλάνε στο υπόλοιπο της ζωής τους. Τι δόνηση θα τους προκαλέσει. Άλλο τη συνδέει μόνο με το ταμείο. Συνήθως η παραγωγή. Για μένα βέβαια ο πιο δύσκολος συνδυασμός είναι ο συνδυασμός και των δύο. Αυτό που προσπάθησα σε όλη μου τη ζωή να κάνω, δηλαδή παραστάσεις και έργα που δεν με προσβάλλουν ούτε εμένα ούτε τον κόσμο και να έχουν και επιτυχία στο ταμείο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Δηλαδή και ταμείο και επικοινωνία με το κοινό και τα δύο. Ναι. Διτός ο ρόλος. Ναι, και να. Και η αποστολή. Να διαλέγεις πράγματα που να αφορούν στον κόσμο. Καμιά φορά υπάρχει, ας πούμε, θα λέγαμε ένας υπέρμετρος εγωισμός, ένας αυτισμός, ότι εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει και αν αρέσει τον κόσμο ή αν δεν αρέσει δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ποτέ δεν λειτουργήσα έτσι. Για μένα το πρώτο μέλημα, να το πούμε έτσι, είναι ο κόσμος. Ανάψατε! Εγώ θέλω να φύγω. Θα σε πάρω το άλλο Σαββατοκύριακο να πάμε για σκι και τέτοια, θέλεις? Ωραία. Εντάξει, θα σε πάρω άλλο τηλέφωνο να καρνίσουμε ημερομηνίες και τέτοια. Γεια σου, αγόρι μου. Καλά Χριστούγεννα.
Μπράβο, Βίκο μου, μπράβο, ήταν θαύμα, μπράβο. Ναι. Και το χρουστάλλω σε σένα. Το έχεις ψάξει, το έχεις φιλοσοφήσει κάποια στιγμή στη ζωή σου. Γιατί είσαι τόσο αγαπητός στον κόσμο? Δεν ήτανε στόχος, δεν ήτανε πρόθεση. Εγώ λειτουργήσα όπως αισθανόμουν. Λειτουργήσα αληθινά. Και λειτουργήσα έτσι όπως πιστεύω πρέπει να λειτουργεί ένας καλλιτέχνης. Όταν το πρώτο μέλημά σου είναι η επικοινωνία, είναι ο κόσμος, δεν μπορείς να διαφορήσεις γι' αυτόν. Δεν μπορείς να μην αποδεχτείς την αγάπη του αργότερα. Καμιά φορά όταν έρθει η αναγνωρισιμότητα, κάποιοι καλλιτέχνες αρχίζουν και σνομπάρουν τον κόσμο. Με μένα δεν έγινε αυτό, αφού ο κόσμος ήταν ο στόχος μου. Δηλαδή επιλέγεις μία δουλειά η οποία είναι ανθρωποκεντρική. Επιλέγεις μία τέχνη, να το πούμε καλύτερα, γιατί δεν θα τη χαρακτήριζα δουλειά, περισσότερο χόμπι είναι. Λοιπόν, επιλέγεις μία τέχνη η οποία έχει σαν στόχο τον άνθρωπο. Πώς θα διαφορήσεις για τον άνθρωπο μετά? Ότι δηλαδή τον χρησιμοποίησες για να γίνεις διάσημος και μετά τον πετάς. Όπως τόσοι και τόσοι άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Δεν ξέρω. Εν Ελλάδη και στο εξωτερικό. Εγώ λοιπόν δεν λειτουργήσα ποτέ έτσι. Επίσης πάντα σεβάστηκα τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή ποτέ δεν έκανα πράγματα για τον εαυτό μου. Τώρα όμως με αναγκάζει να σε ρωτήσω, η ομορφιά και το λεγόμενο με το θεατρικό όρο, το φυσικ του καλλιτέχνη, δεν έπαιξε ρόλο? Πολύ. Αν δεν ήμουν πανέμορφος, δεν θα γίνονταν τίποτα. Αν δεν ήσουν πανέμορφος... Πανέμορφος, ναι. Λοιπόν, έχουμε μία κοινή φίλη, τη Ρίτα της Σίσιου, η οποία σε έχει αποκαλέσει πολλές φορές και ενώπιόν μου και γενικά σε δημόσιες συζητήσεις της ως τον Μάικλ Κέιν της Ελλάδας. Μία άλλη δική μου προσωπική φίλη, που είναι και θαυμάστριά σου, όταν τη ρώτησα τι γνώμη έχεις για τον Γρηγόρη Βαλτινό, μου είπε κάτι που πραγματικά με εντυπωσίασε. Οπα. Μου λέει είναι ο άνθρωπος χωρίς ηλικία. Είναι ένας ευλογημένος άντρας. Μπορεί να τον ερωτευτεί μία δεκαπεντάρα και μία ογδοντάρα και κανείς να μην σχολιάσει ότι είναι μικρότερό σου ή μεγαλύτερό σου. Γιατί αυτός είναι απλά ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ναι. Τι να πω εγώ τώρα σε όλα αυτά. Εγώ συνήθως, όπως κατάλαβες και από την προηγούμενη απάντησή μου, κάνω πλάκα γύρω από αυτά. Ακριβώς για να εκθέσω το θέμα και να πω ότι η ομορφιά ξεκινάει από μέσα. Η όποια ομορφιά. Έχουμε δει μέτριους εμφανισιακά ανθρώπους να γίνονται πανέμορφοι επάνω στη σκηνή. Ή ακόμα και άσχημους, σύμφωνα με τα κλασικά πρότυπα της ομορφιάς. Όπως επίσης και εγώ έχω ταυτίσει την ομορφιά με τη γοητεία. Η γοητεία, το πώς γοητεύεις, το πώς γητεύεις έναν άνθρωπο, γιατί από εκεί έχει βγει έτσι ετυμολογικά. Το πώς τον μαγνητίζεις. Αυτό δεν ελέγχεται. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το κάνεις επί τούτου. Ή το έχεις, δηλαδή ή είσαι από μέσα σου συμβατός με τους άλλους, το ενδιαφέρον σου για τους άλλους ανθρώπους ξεκινάει από μία αγάπη, από μία διάθεση επικοινωνίας, από μία ανάγκη, αν θέλεις, να τους αγαπήσεις και να σε αγαπήσουν. Να σου πω κάτι, Χάρη. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο αρνητικός είναι ένας άνθρωπος απέναντι στην κοινωνία και στους συνανθρώπους του και στους συγγενείς του και στους φίλους του, τόσο μεγαλύτερο κακό κάνει στον εαυτό του. Δεν το λέω με την έννοια την ηθική ή την εκκλησιαστική, το καλός ή κακός. Το λέω με την έννοια ότι όταν έχεις δηλητήριο στο στόμα σου, να το πούμε έτσι, μοιραία το καταπίνεις κι εσύ. Μοιραία δηλητηριάζει και σένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να περνάω όμορφα. Και περνάω όμορφα μόνο όταν φέρομαι όμορφα στους άλλους. Είναι ανταποδοτικό. Είναι πινκ-πονγκ. Μόνο αν σεβαστείς τον άλλον θα σε σεβαστεί. Αν δεν τον σεβαστείς, θα είναι και αυτός αρνητικός απέναντί σου. Θα προσπαθήσεις να δημιουργήσεις άμυνες. Όλη σου η ζωή θα γεμίσει με αυτά τα δηλητήρια. Προσπάθησες, φαντάζομαι, να είσαι πάντα
αληθινός, αυθεντικός. Εγώ πιστεύω ότι από την αλήθεια δεν έχασε κανένας. Μόνο κερδισμένος βγαίνεις και αυτό εκτιμάται διαχρονικά, εκτιμάται μακροπρόθεσμα. Πρέπει να είμαστε αληθινοί σε όλα. Ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες που μας δίνεται ένα βήμα, μία τηλεόραση, ένα περιοδικό, μία εφημερίδα, να μιλήσουμε άμεσα, εκτός ρόλου, στον κόσμο. Πρέπει, σκρίπτα μάνεν, ό,τι πεις καταγράφεται. Δεν μπορείς τη μία φορά, δεν είσαι πολιτικός, τη μία φορά να λες το ένα και την άλλη φορά να λες το άλλο, μέχρι να κερδίσεις τις εκλογές και μετά να σε κατέβεις στον κόσμο. Επέλεξες μία τέχνη η οποία υποτίθεται ότι αγκαλιάζει τον κόσμο. Ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του κόσμου. Θέλεις από εσωτερική ανάγκη, θέλεις να λύσεις δικά σου προβλήματα. Ακόμα και αυτό είναι αποδεκτό, αρκεί να βγεις να το πεις στον κόσμο. Ότι εγώ αυτό το έχω ανάγκη, γιατί έχω ψυχολογικά προβλήματα, ψάχνοντας τον άλλον, ψάχνοντας τους ρόλους, λύνω και προσωπικά μου θέματα. Νομίζω αυτό κάνει. Κάνει και ένα είδος ψυχανάλυσης στο θέατρο. Γνωρίζεις καλύτερα τον άνθρωπο και κατά συνέπεια γνωρίζεις και τον εαυτό σου. Είναι τετριμένα πράγματα αυτά που λέμε, αλλά δεν υπάρχουν άλλα. Αυτά είναι. Έχεις βγάλει από τη ζωή σου τοξικούς ανθρώπους? Εντελώς. Αμέσως. Αυτή είναι δηλαδή η στάση ζωής? Είναι στάση ζωής. Παίρνει ένα χ. Για λόγους, αν θέλεις, σεβασμού των υπολείπων, της παρέας, των συνεργατών, της δουλειάς, θα κάνω υπομονή, αλλά αυτόν τον άνθρωπο θα τον βγάλω από τη ζωή μου, γιατί θα με αναγκάσει να βγάλω κι εγώ δηλητήριο, αυτό που λέγαμε πριν, κάτι που δεν το θέλω, ή θα τον αναγκάσω να έρθει να ακονίσει τα νύχια του απάνω μου. Κάτι το οποίο δεν... Και επειδή φέρομαι πάντα, ξεκινάω καλοπροαίρετα με τους ανθρώπους. Ξεκινάω αγκαλιάζοντάς τους, πλησιάζοντάς τους. Θέλω να το σεβαστούν αυτό το πράγμα. Ξεκινάω δίνοντας εγώ πρώτος το καλό παράδειγμα. Εάν δεν το σεβαστούνε, τους βγάζω από τη ζωή μου. Τώρα όμως περιγράφεις έναν άνθρωπο που πραγματικά οδεύει προς την αγιοποίηση. Καταλαβαίνω τον υπενιγμό. Ναι, και δεν το λέω ειρωνικά, όχι. Δεν το λέω σκοπτικά, αλλά ίσως είναι και ο στόχος που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για τον εξαγνισμό της ψυχής του. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο όπου θα επικυριαρχεί η αλήθεια, η αυθεντικότητα, η αγάπη για τον συνάνθρωπο, η καλή προαίρεση. Ναι. Όλα αυτά δηλαδή που μου περιέγραψες. Ακούγονται πολύ... Πώς θα τα κατάφερες αυτά μέσα σε ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, όπως είναι το περιβάλλον του θεάματος? Άλλοτε υποφέροντας και άλλοτε περνώντας πάρα πολύ καλά. Όμοιος ομοίο αεί πελάζει. Σε ιεραποστολή μου φαίνεται. Μαζεύεις γύρω σου ανθρώπους που είσαι συμβατός. Έτσι, μαζεύεις ανθρώπους που συμφωνείς, που επικοινωνείς, που σε σέβονται και τους σέβεσαι. Αν θέλεις, το μόνο κύκλωμα εντός εισαγωγικών που μπορώ να αποδεχτώ είναι αυτό. Είναι οι καλοί συνεργάτες, η καλή παρέα, οι δοκιμασμένοι άνθρωποι, αυτοί που μένουν στο χρόνο για πάντα δίπλα σου και δίπλα τους. Μένεις εσύ. Αυτό ναι, το αποδέχομαι. Όλα τα άρα περί κυκλωμάτων, περί γνωριμιών κτλ. Νομίζω ότι κανένας δεν έγινε διάσημος από γνωριμίες ή από ερωτικές περιπτύξεις. Αυτά είναι άλοθη για τα μπαράκια, να περνάει η βραδιά ωραία και να έχουμε να λέμε κάτι. Είναι αστική μύθη δηλαδή όλα αυτά. Να έχουμε να λέμε γιατί αποτύχαμε. Ο λόγος που πετυχαίνει ή αποτυχαίνει κάποιος δεν είναι μόνο ένα ή δύο πράγματα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι καθημερινή δουλειά, καθημερινή προσοχή. Είναι συνδυασμός μυαλού μαζί με ικανότητες, οι οποίες συνεχώς πρέπει να βελτιώνονται. Είναι μια δουλειά αδιφάγα, μια τέχνη η οποία έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και δεν το λέω από θέση ισχύως, επειδή με αποδέχτηκε ο κόσμος, το κοινό, η οικογένεια του θεάτρου. Το λέω γιατί πραγματικά, βλέποντας γύρω μας τις δυσκολίες και των νέων παιδιών και των υπολείπων συναδέρφων, την ανασφάλεια αυτής της δουλειάς, το ότι δεν ξέρεις αν σε δύο μήνες θα μπορέσεις να ζήσεις την οικογένειά σου, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και απαιτητικό πράγμα είναι αυτό και πόσο έτοιμος πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή για να ανταποκριθείς. Αυτό που λέω δεν είναι, αν θέλετε, στα πλαίσια των ικανοτήτων και της αγιοποίησης, είναι στα πλαίσια του κόπου και του πόνου
που περιέχει αυτή η τέχνη. Στένομα στο Τρίστρατο που σας έδωσα να πιείτε το αίμα μου, χύνοντας το αίμα του πατέρα μου. Θυμάστε! Θυμάστε τι έκανα τότε! Τι έκανα μετά! Τι μένει να κάνω! Κι εσείς γάμοι, γάμοι που με γεννήσατε και ύστερα σμίξατε το αίμα του γόνου. Η ζωή σου φέρθηκε καλά ή εσύ της φέρθηκες καλύτερα? Η ζωή ξεκίνησε να μην μου φέρεται καλά. Το ξεκίνημά της δεν ήταν πολύ καλό. Αλλά ενδεχομένως να ήταν ευεργετικό αυτό. Mm-hmm. Γιατί με προετοίμασε για τη σκληρότητά της. Ότι εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι σοβαρά. Πρέπει να αποκτήσει κανείς δύναμη, ικανότητες, άμυνες, αντοχές για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Πάρα πολλά παιδιά είναι άτυχα στο ξεκίνημά τους. Είτε από γονείς, είτε χωρισμένους γονείς, είτε από γονείς που ενδεχομένως δεν έχουν την ικανότητα να τα μεγαλώσουν σωστά, να τους προσφέρουν αυτά που πρέπει. Από τη στιγμή που φέρνεις μια ζωή στον κόσμο, έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Εγώ είχα μια πάρα πολύ μεγάλη τύχη να έχω μια εκπληκτική μητέρα, ας πούμε, η οποία ανέλαβε τα πάντα, ανέλαβε όλους τους ρόλους. Mm-hmm. Αλλά καμιά φορά ο άνθρωπος γεννιέται και σημαδεμένος. Γεννιέται δηλαδή με ένα DNA το οποίο τον οδηγεί, τον σπρώχνει προς την καταστροφή. Προγραμματισμένος δηλαδή. Ο άνθρωπος. Έτσι όπως το λες. Εν μέρη ναι. Εν μέρη, ναι. Ότι υπάρχει ένα μικρό τσιπάκι κάπου, ναι, ναι, το DNA στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το οποίο εάν δεν είσαι τυχερός. Αν και οι εξωγενείς παράγοντες δεν στο επιτρέψουν, πρέπει, θα χαθείς. Θα χαθείς. Πρέπει να κάνεις τεράστια προσπάθεια να αλλάξεις τα δεδομένα στο τσιπάκι σου. Δυστυχώς. Όταν αναπολύς τη ζωή σου, υπάρχουν πράγματα που θα ήθελες να τα είχες αλλάξει, πράγματα για τα οποία μετανιώνεις τώρα? Όχι. Επιλογές που θα μπορούσες και να τις είχες προσπεράσει? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Αυτή βέβαια είναι η κλασική απάντηση που δίνουμε όλοι. Ξέρεις ότι, γιατί. Σέβομαι και τα λάθη μου και τις επιτυχίες μου και όσα έχω κάνει στη ζωή μου και αν ξαναγεννιόμουν, πάλι τα ίδια θα έκανα. Ναι. Εγώ πάντως διαφωνώ σε αυτό. Εν μέρη θα σου εξηγήσω. Θα ήθελα να κάνω καινούργια λάθη, όχι τα ίδια. Να σου εξηγήσω. Σε σχέση και με αυτά που λέγαμε πριν, είναι λίγο δύσκολο με τα δεδομένα που έχει ο υπολογιστής, ο εγκέφαλος, το τσιπάκι. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις άλλα. Για να κάνεις άλλα λάθη, για να έχεις άλλες χαρές, άλλες επιτυχίες ή αποτυχίες, πρέπει να γεννηθείς κάποιος άλλος. Αλλιώς είσαι καταδικασμένος να κάνεις τα ίδια πράγματα. Και όταν λέμε, που λες λίγο ως πολύ είναι ίδια η απάντηση από όλους, όταν λέμε ότι δεν ήθελα να αλλάξω τίποτα, εμπεριέχει και την απάντηση ότι δεν μπορούσα να αλλάξω τίποτα. Κατά συνέπεια, αποδέχομαι και το καλό και το κακό. Το θέμα ποιο είναι? Να μπορέσεις σαν αλχημιστής να εκμεταλλευτείς το κακό, να το μεταλλάξεις σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο μέταλλο, πιο χρήσιμο. Όπως σου είπα και πριν, ο πόνος είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Τα λάθη είναι πολύ χρήσιμα. Αρκεί να μην τα κάνεις συνέχεια. Τότε, ναι, τότε φταίει το τσιπάκι. Πρέπει να τα εκμεταλλεύεσαι. Με δελεάζεις τώρα για να σε ρωτήσω. Ό,τι θες, ό,τι θες. Μίλα ελεύθερα. Για ένα συγκεκριμένο πόνο που το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι και είναι ο πόνος του έρωτα. Ναι. Έχεις πονέσει πολλές φορές στη ζωή σου, όντας ερωτευμένος? Πολλές φορές δεν μπορεί να ερωτευτεί κανείς. Mm-hmm.
Θα πρέπει θυμάμαι να... ότι μου είχες δώσει αυτή την απάντηση όταν σε είχα πρωτορωτήσει πριν χρόνια. Άρα λέω δεν αλήθεια. Δεν πρέπει να ερωτευόμαστε σαν τα λάχανα, μου είχες πει. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν ερωτευτεί και πολλές φορές, αν ερωτεύεται κανείς, πρέπει να είναι λάχανο και όχι άνθρωπος. Αλλά, ναι, οι φορές που μου αντιστοιχούν ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, νομίζω ότι τις έχω περάσει, τις έχω εξαντλήσει και... έχω ηρεμήσει πια. Γιατί και αυτό. Γιατί τώρα μηδένισε το κοντέρ, έφτασε στο τέρμα και σταμάτησε. Από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Γίνεσαι πιο απαιτητικός, πυκνώνουν πολύ τα φίλτρα, περνάνε δυσκολότερα άνθρωποι μέσα. Ή αν θέλεις, έχεις βρει αυτό που έψαχνες. Να σου πω κάτι, Χάρη. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα ψάχνουν. Ο έρωτας σίγουρα είναι απαραίτητος στη ζωή μας. Καταρχάς τον έχει επιλέξει η ίδια η φύση για να αναπαραχθεί. Για να πολλαπλασιαστεί. Έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν να τον αρνηθείς. Δεν μπορείς να τον καταργήσεις, να τον ακυρώσεις. Τότε γίνεσαι ένας άνθρωπος που του λείπουν κομμάτια από πάνω του. Ανάπηρος. Έτσι λοιπόν... Ο έρωτας είναι το καύσιμο και είναι αυτό το συναίσθημα, αν θέλεις, αυτή η λειτουργία η ανθρώπινη που σε σπρώχνει να κάνεις πράγματα, σε σπρώχνει να πετύχεις τη ζωή σου, να είσαι καλός. Εάν στην πορεία σου έχεις τη σοφία και την ικανότητα μετά από κάθε αποτυχία, μετά από κάθε επαφή σου με έναν άνθρωπο, να βάζεις μυαλό ώστε να προσέχεις περισσότερο τον επόμενο. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν γυρίζουν σαν τη σβούρα στον κόσμο για να βρούνε αυτό το πράγμα, για να βρούνε ένα τέρι. Γι' αυτό ξενυχτάνε, γι' αυτό πάνε στα μπαράκια, γι' αυτό βγαίνουν έξω, κάνουν κοινωνική ζωή, γνωριμίες, για να βρούνε αυτό το τέρι. Πιθανόν αυτό να το βρούνε σε ένα άτομο, πιθανόν να το βρούνε σε 2-3. Όταν λοιπόν καλύψεις αυτή την γκάμα των πραγμάτων που ήθελες να νιώσεις και να αισθανθείς για να νιώθεις πληρωμένος ερωτικά στη ζωή σου, και αυτό έρχεται με την ηλικία βέβαια, από ένα σημείο και μετά δεν πιστεύεις ότι θα σου συμβεί κάτι μεγαλύτερο. Πρώτη φορά μου μιλάς στον ελληνικό, Αγγελικούλα. Τρεπόμουν. Δεν είναι αστείο. Δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από σένα. Η μέρα μου είναι θαύμα Θεού. Γιατί υπάρχεις και σ' αγαπώ. Εσύ πώς τα βιώνεις όλα αυτά, αυτές τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται με τόσο βίαιο τρόπο? Τα βιώνω, πρέπει να σου πω, με πολύ πόνο. Γιατί σε όλη μου τη ζωή είχα μία, αν θέλεις, μία τάση σε προοδευτικές επιλογές. Ένας καλλιτέχνης οφείλει να βλέπει πιο μπροστά, να κάνει κάτι παραπάνω για το τον μεγάλο άνθρωπο. Το μεγάλο άλμα δηλαδή, αυτό που ζητάει κάτι ο κόσμος. Κάτι παραπάνω για τον άνθρωπο, γι' αυτό γίνεται και καλλιτέχνης. Κάθομαι και σκέφτομαι τόσοι αιώνες, ας πούμε, λογοτεχνίας, τέχνης, θεάτρου, ποίησης, έφτασαν τον άνθρωπο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια κατάσταση σχεδόν πιο άγρια από το παρελθόν. Γιατί δυνάμωσαν και τα όπλα στα χέρια του, τα όπλα που σκοτώνουν άλλους ανθρώπους, δυνάμωσαν ικανότητες, η τεχνολογία έχει προοδεύσει πάρα πολύ και βλέπεις αυτή τη δαιμονική φύση του ανθρώπου, αυτή την αρνητική του φύση, να τον οδηγεί σε επιλογές εναντίον του άλλου. Και κάθεσαι και απελπίζεσαι λίγο ως καλλιτέχνης, μήπως τελικά αυτό που κάνεις δεν αποδίδει. Έτσι λοιπόν το βιώνω πάρα πολύ άσχημα αυτό το πράγμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπετε τι γίνεται. Κόβουν λαιμούς, κόβουν κεφάλια, ετοιμάζουν ατομικές βόμβες. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό με τίποτα, ποτέ.
Αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, εδώ στη χώρα μας, πώς βλέπεις τους ανθρώπους που βασανίζονται και υποφέρουν και είναι πλέον ίσως και πλειονότητα σε αυτή τη χώρα. Ναι, υπάρχει μια... Δεν είναι μειοψηφία. Μια μεγάλη απογοήτευση. Ξέρουμε όλοι ότι πέρασαν δεκάδες ποιητές, καλλιτέχνες, θεατρικοί συγγραφείς, οι οποίοι είχαν αυτό το στόχο, το όραμα, αν θέλεις, μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, η οποία πέρναγε μέσα από την αριστερά. Mm. Και τώρα βιώνουμε μια αριστερά η οποία έχει γεμίσει τον κόσμο με ψέματα και η οποία συμπεριφέρεται ακριβώς όπως θα συμπεριφερόταν οποιαδήποτε κυβέρνηση ανέβαινε στην εξουσία. Είσαι δηλαδή πικραμένος από την αριστερά? Ναι, είμαι πικραμένος. Είμαι πικραμένος γιατί με κοροϊδεύει λίγο και μες στα μούτρα μου. Τα όχι γίνονται ναι, τα ναι γίνονται όχι, τα 500 ευρώ γίνονται 200. Δηλαδή υπάρχει ένα μπάχαλο, ας πούμε. Υπάρχει μια έλλειψη γενικότερα πολιτικής ικανότητας, πιστεύω. Δεν έχουμε ικανούς πολιτικούς. Και η ικανότητα των πολιτικών εξαντλείται στο πόσο κάποιος μπορεί να κοροϊδέψει λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείς ότι δεν έχουμε δηλαδή καλούς πολιτικούς? Αυτό είναι το πρόβλημα. Μήπως δεν έχουμε κουλτούρα διακυβέρνησης ορθής, ή μήπως τελικά είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αιωνίως υποτελείς και αλυσοδεμένοι από τις λεγόμενες είναι... μεγάλες δυνάμεις? Ναι. Δηλαδή είναι ένα τρίπτυχο που απασχολεί πολύ κόσμο και δεν μπορεί να απαντήσει εύκολα. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα, γιατί το καθένα από αυτό, τα πράγματα που ανέφερες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πράγματι λοιπόν υπάρχει έλλειμμα πολιτικών ανδρών. Υπάρχει έλλειμμα ανθρώπων με όραμα, με τσαμπουκά, με αντίσταση. Και όπου γίνεται αντίσταση γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Να, αντιστάθηκε ας πούμε και η παρούσα κυβέρνηση και γύρισε με κόκκινα αυτιά. Της τραβήξανε τα αυτιά και γύρισε με χειρότερα μνημόνια ας πούμε. Αλλά έχει στο ενεργητικό της μία αντίσταση 3 μηνών. Απ' την άλλη μεριά, πιστεύω, και όποιος πολιτικός λέει το αντίθετο, λέει ψέματα στον κόσμο, πιστεύω ότι δεν υπάρχει πια ελληνική κυβέρνηση. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση και υπάρχουν διορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα οι οποίοι εφαρμόζουν ένα παγκόσμιο πρόγραμμα. Έπειτα, τα προηγούμενα παλικάρια φρόντισαν η χώρα να είναι ανοχήρωτη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορούσαμε να αντέξουμε ούτε ένα συνάχιο, όχι την πνευμονία που ήρθε. Φάνηκε η γύμνια του κράτους. Φάνηκαν όλα τα λεφτά τα οποία φαγώθηκαν για να γίνουν νοσοκομεία, σχολεία, δρόμοι, υποδομές, να μορφωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε τίποτα. Είμαστε μια χώρα τριτοκοσμική. Και αυτό το οφείλουμε, το χρωστάμε στις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Και όποιος λέει και κουνιέται και θα κάνω και θα αντισταθώ και θα αυτώσω και τα λοιπά, λέει παραμύθια. Περιμένει να δει τι θα πάρει από τι εντολές θα πάρει από τους ξένους, σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί, ποιος θα επικρατήσει από τις μεγάλες δυνάμεις για να δει με ποιον θα πάει. Αυτό δεν είναι αυτονομία. Ωραία τότε. Η απορία δική μου είναι ποιος θα μας σώσει μέσα από τα λεγόμενά σου. Ποιος θα μας σώσει τότε από τους βαρβάρους? Κανένας. Και ποιο είναι το μέλλον μας? Εσύ γιατί θες να σωθείς? Να πάω δηλαδή αδιάβαστος, έτσι? Εσύ ναι. Αδιάβαστος θα πας, έτσι? Να πάω αδιάβαστος λοιπόν. Εσύ γιατί θες να σωθείς? Έπρεπε να το έχεις φροντίσει και λίγο μόνος σου. Ναι. Πώς ακριβώς δηλαδή θα πει? Διώχνοντας τους αλήτες, τους κατά καιρούς, τους κατά περιόδους απατεώνες. Εγώ προσωπικά επιχείρησα να το κάνω και το έκανα. Δεν ξέρω βέβαια αν ο στόχος επετεύχθη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ένας κούκος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη. Και εκεί θα ήθελα... Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουμε πολύ οι κούκοι. Ακριβώς λοιπόν. Και για τη συλλογικότητα των ενεργειών. Ναι. Δεν έχουμε συλλογική συνείδηση. Εκεί καταλήγουμε λοιπόν. Γι' αυτό σε έφερα, αν θέλεις, σε αυτό το σημείο. Για να αποδεχτούμε και οι δύο το ίδιο πράγμα.
Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση. Δεν υπάρχει, αν θέλεις, στον Έλληνα αυτή η σύμπνοια, η επικοινωνία, η συνεννόηση. Θέλεις να πούμε και η μόρφωση, μήπως, και η αισθητική. Μήπως και αυτό όμως είναι στοιχείο του DNA μας. Μπορεί τελικά το τσιπάκι να είναι χαλασμένο ή να χάλασε, δεν ξέρω, ή να ήταν πάντα έτσι. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι το πολύ απλοϊκό και το πολύ τετριμένο. Για να φτιάξουμε την κοινωνία πρέπει να φτιάξουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να μην νοιαζόμαστε μόνο για το πορτοφόλι, να μην νοιαζόμαστε να κλέψουμε μόνο εμείς την εφορία και να πούμε να πληρώνουν οι άλλοι φόρους, να μην πετάμε μόνο εμείς τα σκουπίδια στο δρόμο και τα τσιγάρα και τα αυτά και να έχουμε απέτηση να τα μαζεύουν οι άλλοι. Πρέπει όλοι να γίνουμε πιο πολιτισμένοι, αν θέλεις πιο όριμοι, και να γίνουμε ένας λαός ο οποίος να αποδέχεται την τιμωρία και να επιβάλλει και την τιμωρία. Δηλαδή η τιμωρία είναι πολύ καλό πράγμα. Mm-hmm. Λέγαμε καμιά φορά, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ξέρεις ότι στη Σουηδία άμα πετάξεις ένα πακέτο τσιγάρα κάτω θα σε συλλάβουν ή θα πληρώσεις πρόστιμο. Το λέγαμε την ώρα που πετάγαμε τα τσιγάρα κάτω εμείς. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να έχει ανάγκη την τιμωρία, να έχει ανάγκη το φόβο. Εξού και ο φόβος του Θεού, όπως είπε και ο Βολτέρος, αν δεν υπήρχε Θεός έπρεπε να τον ανακαλύψουμε. Ο Θεός είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Mm-hmm. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να επιβάλλουν ένα θεϊκό νόμο για να μπορέσουν να ζήσουν αρμονικότερα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν τα κατάφεραν απόλυτα, παρέμεναν άγριοι. Ήρθε η επιβολή του νόμου του αστικού. Πιθανόν να χρειάζεται την τιμωρία. Εδώ δεν αποδεχόμαστε την τιμωρία, δεν τη θέλουμε. Τη θέλουμε μόνο για τους άλλους, οι Έλληνες. Περιγράφεις πάντως μία νοσηρή κατάσταση που βιωματικά όλοι την έχουμε συναντήσει, την έχουμε εμπειρικά ζήσει. Ναι, και ειδικά στα καφενεία, όπου το καταγγέλουμε αυτό την ώρα που το κάνουμε. Ωραία λοιπόν. Ο κόσμος του πολιτισμού απέναντι σε αυτή την νοσηρότητα δίνει συνεντεύξεις, συνεντεύξεις στην τηλεόραση, τα καταγγέλει, τα λέει και προσπαθεί με τον τρόπο του και με τη ζωή του, με το βίο του, να δώσει το καλό παράδειγμα. Τι άλλο να κάνει? Ωραία, να γίνει πολιτικός? Πιστεύεις λοιπόν ότι ο ρόλος και η αποστολή των εκπροσώπων του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, με όλες τις εκφάνσεις έτσι του πολιτισμού, ναι, που δεν το διαχωρίζω και δεν το προσωποποιώ κιόλας, δεν έχεις μόνο εσύ ατομική ευθύνη προς Θεού, έχει φέρει εις πέρα στην αποστολή του αυτός ο κόσμος? Όχι στο απόλυτο και όχι όλοι. Σήμερα είπα εδώ σε αυτή τη συνέντευξη πράγματα που με εκθέτουν στο απόλυτο, στο ακέραιο. Τι άλλο να κάνει ένας καλλιτέχνης? Καμιά φορά μας κατηγορούν, μας καταγγέλουν τι θέση πήρατε. Τι θέση να πάρουμε δηλαδή? Να γίνουμε κι εμείς νούμερα, να γίνουμε πολιτικοί? Όχι. Είμαστε καλλιτέχνες, με τη στάση ζωής μας, με τον τρόπο μας δίνουμε το παράδειγμα στον κόσμο, με τις επιλογές μας, με τα έργα που θα επιλέξουμε, με τον τρόπο που θα τα ανεβάσουμε, θα τα σκηνοθετήσουμε, θα παίξουμε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αισθητική του κόσμου, τη γνώση του, τη μόρφωσή του, μέσα από την τέχνη μας. Δεν μπορεί να είσαι πανταχού παρόν, δεν είσαι ο Θεός. Να επιβάλλεις νόμους, να βγεις στους δρόμους, να πλακωθείς. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και έχω εκτεθεί δημόσια λέγοντάς σου αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο γενναίο από το να πάω να πετάξω ένα μάρμαρο σε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο. Φαντάζομαι δεν είσαι υπέρ της βίας έτσι? Καθόλου. Στην μαζική διεκδίκηση? Όχι βέβαια. Μα η βία, είτε η πολιτική, είτε η λεκτική, είτε η σωματική, είτε η πολεμική, αν θέλεις, μέσω του πολέμου, η επιβολή του ενός προς τον άλλον, έχει επιφέρει όλα αυτά τα κακά. Είτε η οικονομική βία, το ότι εγώ θα κλέψω τα δικά σου λεφτά για να είμαι πιο πλούσιος από σένα, να περνάω καλύτερα και εγώ και η οικογένειά μου και τα παιδιά μου, γιατί είμαι πιο ικανός, είμαι πιο μάγκας, έχω γνωριμίες, είμαι, αν θέλεις, πιο τσαμπουκάς, πιο μαφιόζος, και θα σου πάρω τα λεφτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θες να είναι αυτό νόμος, θες να είναι χρηματιστήριο, θες να είναι
προϊόν, καταναλωτική κοινωνία, σχέδιο, οτιδήποτε. Αυτό δεν μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει. Όλοι μιλούσαν για, αν θέλεις, εξαφάνιση της φτώχειας, όλοι μιλούσαν. Και κοιτάξτε πού είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Εδώ ακόμα και οι άνθρωποι που είχαν ένα πιο αξιοπρεπή βίο, οδηγούνται στην ένδυα, στη φτώχεια. Είναι απελπιστικό. Είναι απελπιστικό. Και εξοργιστικό, θα έλεγα, έτσι, για ανθρώπους που δεν έχουν μάθει να κοιτούν μόνο την πάρτη τους, μόνο τον εαυτό τους. Ναι, είναι εξοργιστικό. Εκφράζουν δηλαδή συναίσθημα και βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους με αλληλεγγύη και με διάθεση για προσφορά. Αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν ακόμη πιο δύσκολα αυτή την κατάσταση, γιατί αισθάνονται αβοήθητοι και αδύναμοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλούς ανθρώπους που μου έχουν εκφράσει αυτό το παράπονο, ότι θέλουμε να προσφέρουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά αισθανόμαστε αδύναμοι για να το κάνουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθούμε. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει πρέπει να στρατευόμαστε ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, για αυτή τη συνέντευξη που σας δίνω τώρα θα έχω πρόβλημα με τους οικείους μου. Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί έχουμε τελείως διαφορετική άποψη, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να εκτίθεται, οφείλει να παίρνει θέση, και υπάρχει ένα περιβάλλον, αν θέλεις, γύρω σου, φιλικό, οικογενειακό, συγγενικό, που σου λέει ότι δεν αποδίδει όλο αυτό το πράγμα, αντίθετα σε εκθέτει και μπορεί να σου κάνει και κακό. Όχι στην καριέρα σου. Ναι, κατάλαβα. Αλλά τι εννοώ? Για να μπορέσει να πάρει κανείς μια καθαρή θέση και να καταγγείλει κάποια πράγματα, πρέπει να του δοθεί, αν θέλεις, η δυνατότητα, ο χώρος, ο χρόνος να υποστηρίξει τις απόψεις του και να πολεμήσει για αυτές. Το να πετάς πυροτεχνήματα, έστω και μέσα από μια συνέντευξη, πιθανόν να είναι και αυτό μια, αν θέλεις, μια συνήθεια καφενείου, όπως είπα και πριν, το ότι, εντάξει, αντί καφενείου, αντικαθίσταται το καφενείο με τηλεόραση, με μια συνέντευξη, και λέμε και εμείς τον καημό μας εδώ, καταγγέλουμε, βρίζουμε, με αυτή τη γνωστή ελληνική συνήθεια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η άποψη και υπάρχει και η άλλη άποψη, η δική μου, αν θέλεις, η ανησυχητική, η καλλιτεχνική, που πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να μένει αδιάφορος. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι ενδεχομένως από ένα περιβάλλον μου, ποικίλο, μπορεί να έχω αντιδράσεις. Πάντως, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ, να μην πω κάποια πάντως, πράγματα. Πάντως, σίγουρα έχεις περάσει κι εσύ εμπειρικά την φάση, είτε στην οικογένειά σου, δεν το γνωρίζω, είτε στον κοινωνικό σου περίγυρο, να σου λένε κάποιοι άνθρωποι, μη μιλάς, άσε τώρα. Πού να τα βάλεις με αυτούς, ναι, δεν χρειάζεται να μιλάς. Ναι, είναι αυτός ο φόβος του παλαιοκομμουνισμού, ας πούμε, που κάποιοι άνθρωποι που μιλούσαν ή που παίρνανε θέση, είχαν το ριζοσπάστη εδώ, τους καταγγέλανε οι διάφοροι χίτες δεξιά και αριστερά στη γειτονιά και τους στέλνανε στην εξορία. Από εκεί έχει μείνει αυτό. Από εκεί έχει μείνει. Ναι. Είναι ένα σύνδρομο πάντως που ακόμη. Το έχουν οι Έλληνες αυτό, ναι. Οι Έλληνες το έχουν. Και το έχουν και οι άνθρωποι, ξέρεις, που θέλουν να βολευτούν. Μην μιλάς, μην παίρνεις θέση, γιατί θα σου κάνει κακό, ρε παιδί μου. Αν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση, θα σε πολεμήσει. Δεν θα έχεις τα προνόμια που πρέπει. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα προνόμια. Δηλαδή, ό,τι κατάφερα, το κατάφερα μέσα από μια ιδιωτική, αν θέλεις, οδό, που λέει και ο Ελίτης. Καμία επιχορήγηση δεν πήρα ποτέ από κανέναν. Καμία βοήθεια δεν είχα ποτέ. Ο μόνος σύμμαχός μου ήταν ο κόσμος, το κοινό, οι θεατές. Αυτούς που επέλεξα να ασχοληθώ μαζί τους και αυτοί που επέλεξαν να με παρακολουθούν. Αυτός ο δεσμός είναι, νομίζω, ο πιο ισχυρός και πάνω στον οποίο μπορεί να ποντάρει κανείς, και εκεί πάνω συνεχίζω και ποντάρω. Δεν ποντάρω σε καμία επιχορήγηση και σε καμία γνωριμία. Πλούσιος αν ήμουν. Όλη μέρα πλούσιος αν ήμουν. Hey! Δεν θα σκοτωνόμουν. Όλη μέρα στη δουλειά.
Έτσι κι είχα την πιτυπίδα. Αχ, λίγα πικικίνια πιο πολλά. Μα ουρανός ήταν ο ίδιος μου ο βυθός. Κι έτσι δεν έχω πια φτερά. Λιώσανε μέσα στη φωτιά. Είναι φωτιά, φωτιά, φωτιά. Στα σπρώ σου μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό. Έβγα στα σπρώ σου μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό. Πώς βλέπεις την τέχνη εν Ελλάδη στο έτος 2016? Η τέχνη μοιραία βρίσκεται σε μαρασμό όπως βρίσκεται όλη η χώρα, έτσι. Η τέχνη είναι, αν θέλεις, τουλάχιστον στη συνείδηση του κόσμου, είναι το κερασάκι στην τούρτα, είναι ένα είδος πολυτελείας. Είναι τεράστιο λάθος αυτό βέβαια και δεν το λέω συντεχνιακά, ότι δηλαδή με συμφέρει εμένα να είναι στην πρώτη γραμμή γιατί έτσι θα έχω περισσότερη πελατεία. Το λέω γιατί μέσα από την τέχνη μπορεί να είναι κανείς κοινωνός στις μεγάλες ιδέες, στις αξίες, στην ηθική, όχι με την έννοια τη χριστιανική, αλλά με την έννοια την κοινωνική, την ανθρώπινη. Η τέχνη τον φέρνει σε επαφή. Το χάχανο πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά και με πολύ πόνο. Υποφέρει η τέχνη γιατί το πρώτο πράγμα που περικόπτεται είναι αυτή. Η επιχορήγηση στα υπουργεία, στα αντίστοιχα υπουργεία του πολιτισμού, όσο μπορούμε περισσότερη οικονομία στην παιδεία, που έχει άμεση σχέση με την τέχνη. Παρ' όλα αυτά, εδώ βλέπουμε μια τάση του κόσμου σε περιόδους κρίσης να τρέχει στην πηγή για νερό, να τρέχει να ξαναβρει τις αξίες, να ξαναβρει το λόγο. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές ο κόσμος μέσα στον πανικό του τρέχει σε πολύ ουσιαστικά έργα και σε πολύ ουσιαστικές παραστάσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη παρηγοριά για τους ανθρώπους του θεάτρου. Όπως επίσης ακροβολίζεται και μπορεί να τον δεις να πηγαίνει σε πολύ σαχλές, να κάνει πολύ σαχλές επιλογές. Πιστεύεις δηλαδή ότι ενδεχομένως ο κόσμος κάποια στιγμή πέφτει θύμα? Σαχλών παραγωγών και κενών παραστάσεων. Ναι, είναι αυτή η τάση που λέμε. Ανούσιων προϊόντων. Ναι, ναι, πάμε μωρέ να διασκεδάσουμε, να ξεχαστούμε. Μα σε περίοδους κρίσης δεν πρέπει να ξεχαστείς, πρέπει να θυμάσαι. Για όνομα του Θεού. Τι να ξεχαστείς. Ξέρω τι λένε. Λένε να ξεχάσουμε τον πόνο μας, να ξεχάσουμε τη θλίψη μας. Είναι αποδεκτό. Πρέπει να γίνεται. Πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη να ανανεωθούμε, να πετάξουμε τα νεκρά κύτταρα, να γεννήσουμε καινούρια. Το καταλαβαίνω. Με τι θα το κάνεις αυτό όμως? Πρέπει να δεις με τι θα το κάνεις. Μην το κάνεις με ανούσια πράγματα. Για την τηλεόραση τι έχεις να πεις? Η τηλεόραση είναι και αυτή θύμα της κρίσης. Το βλέπετε άλλωστε. Παραγωγές σταματάνε, δεν πληρώνουν τους τοπιούς. Κανάλια σκέφτονται να συγχωνευτούν. Είχες την τύχη πάντως να κάνεις πολύ καλές παραγωγές. Ναι. Τη χρυσή περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ναι. Παραγωγές που παίζονται ακόμη και σήμερα. Ναι. Έχει πέσει όμως πολύ η διαφήμιση και κατά συνέπεια άμα πέφτει η διαφήμιση στην ιδιωτική τηλεόραση δεν μπορούν να γίνουν αυτά που γινόντουσαν παλιά. Κάνεις όμως τηλεόραση, αλλά όχι... Κάνω στην Ελλάδα. Εκτός της Ελλάδας, στην Κύπρο. Σε ελληνικό νησί βέβαια κάνεις, εντάξει. Ναι, σαφώς. Στην Κύπρο. Το λέω γιατί είναι άλλη οικονομία. Ναι, ναι, εννοείται. Αυτονόητο. Το ξέρουμε. Αυτονόητο. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, δηλαδή ξαφνικά, ξέρεις, σε πολλούς κακοφάνηκε το γεγονός ότι η Κύπρος κατάφερε να μας πάρει κεφάλι.
σε τηλεοπτικές παραγωγές, ας προσέχανε. Σε καλλιτεχνικά προϊόντα. Καλά έκανε και τους κακοφάνηκε να προσέχανε να μην τους τα παίρνανε. Υπάρχει μία εταιρεία στην Κύπρο που είναι του Κούλη του Νικολάου και του Ανδρέα του Γεωργίου. Είναι δύο παιδιά που ξεκίνησαν από το τίποτα, δημιούργησαν μία υποδομή και είναι η παραγωγή του Μπρούσκο και που κάνουν τώρα τα δίδυμα Φεγγάρια. Τα οποία δεν έχουν παίξει ακόμη στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχουν παίξει. Αρχίσαν στην Κύπρο όμως. Γι' αυτό και πάω κάθε εβδομάδα στην Κύπρο για γύρισμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κατακριθεί αυτό το πράγμα και να κατηγορηθεί. Εγώ το θαυμάζω. Κατάφεραν με πολύ κόπο και με πολύ δουλειά. Μιλάμε για ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Τώρα, με το χέρι στην καρδιά, ξέρω ότι ειλικρινά θα απαντήσεις. Γιατί το έκανες? Γιατί σηκώνεσαι και φεύγεις και πηγαίνεις κάθε εβδομάδα στην Κύπρο και σκοτώνεσαι? Ναι. Στα γυρίσματα, τα πολλή ώρα, επιστρέφεις μετά Ελλάδα, θέατρο, παραστάσεις, δημόσιες παρουσίες. Για τα λεφτά το έκανες? Ή για να καλύψεις μια καλλιτεχνική σου ανησυχία που δεν σου την κάλυπτε η ελληνική παραγωγή? Όχι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχω καλλιτεχνικές ανησυχίες και κάνω καθημερινή σειρά. Θα σου πω ακριβώς γιατί το έκανα. Το έκανα γιατί η τηλεόραση είναι μέρος της δουλειάς μας. Εμένα μου αρέσει το σινεμά. Μακάρι να μπορούσα να κάνω μόνο ταινίες. Αλλά δεν είχα την τύχη να κάνω ταινίες. Και οι ταινίες στην Ελλάδα δεν είναι βιομηχανία, ούτε καν βιοτεχνία. Είναι κι αυτές στα πλαίσια του χόμπι. Κάνω και μια ταινία. Τώρα κατάφεραν κάποιες ταινίες και προχωράνε και μακάρι και να εκατονταπλασιαστούν. Είναι λοιπόν ένα συμπλήρωμα της δουλειάς μου. Και καλλιτεχνικό και επικοινωνιακό. Ο κόσμος έχει ανάγκη να σε βλέπει και κάπου αλλού εκτός από το θέατρο, που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να έρθει. Και οικονομικό. Εγώ είμαι πολύ καθαρός. Τα τελευταία χρόνια κάνω επιχείρηση στο θέατρο για να μπορώ να έχω τον έλεγχο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καμιά φορά η επιχείρηση σε αναγκάζει και κάνεις πιο συντηρητικές επιλογές για να επιβιώσει το θέατρο και το ταμείο. Κάνω και επιχείρηση στο θέατρο. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρω τα χρήματα από την τηλεόραση να τα βάλω στο θέατρο. Αυτό όσοι είχαν επιχείρηση θεατρική το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το κάνω λοιπόν και για βιοποριστικούς λόγους, και για οικονομικούς, και για επιχειρηματικούς και για επικοινωνιακούς με τον κόσμο. Για όλα αυτά. Αυτό που πάντα με απασχολούσε έτσι ως απορία είναι γιατί πάντα εσείς ηθοποιοί, ενώ βγάζετε χρήματα ή βγάζατε μέχρι τώρα χρήματα από την τηλεόραση, ποτέ δεν την είχατε ψηλά. Όποιον ηθοποιό και να ρωτήσει, θα σου πει ότι πρωτίστως στην καρδιά του, στο μυαλό του, στην ψυχή του είναι το θέατρο. Είναι το θέατρο όχι γιατί δεν εκτιμάς την τηλεόραση. Είναι το θέατρο γιατί στο θέατρο κυρίαρχος είναι ο καλλιτέχνης, είναι ο ηθοποιός. Έχεις χρόνο μπροστά σου, τρεις μήνες να ετοιμάζεις μια παράσταση, να την κάνεις όπως θέλεις, να τη ευχαριστηθείς, να παρουσιάσεις στον κόσμο πιο απαιτητικά πράγματα. Η τηλεόραση, η μοιραία σας, πρόχνει σε πιο εύπεπτα πράγματα, σε πιο εμπορικά πράγματα, σε πιο διασκεδαστικά, να περάσει λίγο η ώρα του τηλεθεατή, να πουλήσουμε προϊόντα. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εκτιμητέο πάντα. Σπάνια σου δίνεται η ευκαιρία μέσα από την τηλεόραση να κάνεις πράγματα για τα οποία είσαι υπερήφανος. Εγώ είχα την ευλογία να κάνω πράγματα με τον Κώστα τον Κουτσομίτη και με κανένα δυο άλλους σκηνοθέτες και δημιουργούς για τα οποία είμαι υπερήφανος. Το θέατρο μοιραία το εκτιμάς πιο πολύ. Έπειτα είναι η βάση για όλα. Είναι η πρώτη αγάπη. Είναι αυτό που έχεις σπουδάσει. Και έχεις και τον απόλυτο έλεγχο. Στην τηλεόραση δεν ξέρεις, και στο σινεμά, δεν ξέρεις το προϊόν. Το τελικό προϊόν. Έρχεται το μοντάζ, έρχεται πράγματα που πετιώνται, έρχεται η μουσική, έρχεται. Και στο τέλος μπορεί να δεις μπροστά σου ένα τέρας. Έπειτα υπάρχει ένας κίνδυνος πάντα με τα σύριαλ. Δεν ξέρεις τι πορεία θα έχουν. Δεν έχεις ενδεχομένως όλα τα σενάρια. Έχεις υπογράψει ένα σύριαλ και μπορεί και να. Και δεν ξέρεις ποιο είναι το τέλος. Να αναγκαστείς να κάνεις διάφορες σάχλες στην πορεία του σύριαλ και να μην μπορείς να φύγεις. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για όλον αυτόν τον τόρο που έγινε το τελευταίο διάστημα σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης. Έχει υποφέρει πάρα πολλοί κόσμος στο παρελθόν. Καιρός είναι να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνουμε τα στραβά μάτια ή να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο που η φύση του είναι λίγο διαφορετική.